Φίλες και φίλοι του κόλτς μου του μπάσκετ, γεια σας για 13η χρονιά κοντά σας. Αλλά επειδή έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον καλεσμένο, θα πάμε σε αυτόν. Το Περιστέρι συνεχίζει αήττητο στην πρώτη θέση της Α2 και έχουμε κοντά μας τον Αντώνη τον Μάντζαρη. Αντώνη, καλησπέρα. Ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης και συγχαρητήρια για την πορεία σας ως τώρα. Καλησπέρα, να είστε καλά. Τιμή μου και μόνο που με καλέσατε. Σε μια εκπομπή για μπάσκετ, θεωρώ υποχρέωση να μιλήσουμε για να λύσουμε ό,τι χρειάζεται. Ωραία. Λοιπόν, Αντώνη, πρώτα απ' όλα να πάμε στο τελευταίο παιχνίδι που δώσατε απέναντι στον Παπάγο και κερδίσατε και συνεχίζετε χωρίς καμιά ήττα στο πρωτάθλημα. Εντάξει, σίγουρα. Εμείς τώρα πετύχαμε τον Παπάγο σε μια συγκυρία με αλλαγή προπονητή. Ναι. Πάντα οι ομάδες είναι ενεργοποιημένες όταν γίνεται κάτι τέτοιο. Δεν ξέραμε τι θα αντιμετωπίσουμε από πλευράς συστημάτων με τον καινούριο coach, αλλά είχαμε πάει στις αρχές μας. Ξεκινήσαμε από την άμυνα και επειδή ήμασταν καλοί στο πίσω κομμάτι, το μας κύλησε σχετικά εύκολα για μας. Καταλαβαίνω. Τώρα έχετε ένα παιχνίδι με το Χολαργό που είναι και αυτό στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας που αναμένεται να γίνει μια πολύ δυνατή αναμέτρηση μεταξύ σας. Σίγουρα. Αυτή η εβδομάδα για όλους μας είναι πάρα πολύ σημαντική. Εμείς έχουμε κάνει ένα σερί πολύ καλό, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Γιατί όπως βλέπουμε οι ομάδες της ψηλών θέσεων είναι στις λίγες ήττες, οπότε και ο Χολαργός είναι μια ομάδα ανταγωνιστική σε εμάς, η οποία σίγουρα θα είναι μες στα play-off, αν όχι κυνηγήσει την πρώτη θέση. Οπότε για εμάς αυτό το μάτς μετράει διπλά. Δεν έχουν γίνει πάρα πολλές αγωνιστικές, αλλά υπάρχει ένας ικανοποιητικός αριθμός, δηλαδή έχουν δείξει οι ομάδες ένα πρόσωπο. Ποιες ομάδες βλέπεις ως ανταγωνίστριες και για την πρώτη θέση, αλλά και γενικότερα για να πάρουν και την δεύτερη θέση μετά στα play-off για να ανέβουν στην Basket League μαζί σας? Εντάξει, θεωρώ ότι το πρωτάθλημα είναι πολύ ανταγωνιστικό και φέτος. Η Α2 έχει δείξει όλα τα χρόνια ότι πάντα είναι ανταγωνιστική. Όπως το καλοκαίρι είχαμε πει, οι ομάδες που ήταν σαν φαβοροί είχαν χρηστεί ήταν ο Ηρακλής με το Περιστέρι, οι οποίες συνεχίζουν να είναι. Και για μένα ακολουθούν πολύ κοντά ο Χολαργός, ο Απόλλων Πατρών, ο οποίος έχει βρει το ρυθμό του τώρα πλέον. Και για μένα η Λευκάδα, η οποία την περίμενε λίγο καλύτερη μέχρι τώρα, αλλά πιστεύω ότι θα ανακάμψει σιγά σιγά και θα ρίξει το πρόσωπο που περιμέναμε. Η Λευκάδα που έκανε και πολύ σπουδαίο διπλό εδώ στη Θεσσαλονίκη επί του Ηρακλή. Έτσι, μεγάλη νίκη και έδειξε ότι αυτά τα μάτια είναι διαφορετικά όσο και καθένας και να βρίσκεται η ομάδα και ότι αυτά είναι που λέμε με διπλές νίκες, γιατί αν συναντηθούν στα play-off η Λευκάδα θα έχει ένα πλεονέκτημα σε περίπτωση 2-0. Εσάς στόχος σας είναι να πάτε όσο το δυνατόν καλύτερα, όσο πιο μακριά γίνεται, ώστε να έχετε και το περιθώριο να κάνετε κάποια κοιλιά μέχρι το τέλος, γιατί είναι πολύ μεγάλο το πρωτάθλημα της Α2. Είναι από τα χαρακτηριστικά του που το ξέρετε όλοι οι μπασκετμπολίστες που έχετε εμπειρία από αυτό το πρωτάθλημα. Σίγουρα το πρωτάθλημα είναι τεράστιο. Οι ομάδες τώρα μπορεί ας πούμε, να είναι στο πικ, σε ένα μήνα να μην είναι καλές, να έχουν κάποιους τραυματισμούς. Παίζουν όλα ρόλο σε ένα πρωτάθλημα και σε μια σεζόν. Η τύχη, οι τραυματισμοί. Εμείς ας πούμε, ξεκινήσαμε τη χρονιά χωρίς ένα το βασικό playmaker, ας πούμε, τον Μιλόσεβιτς. Αλλά επειδή η ομάδα είχε βάθος, είχαμε πει ότι αυτό που θα μας κρατήσει φέτος είναι η δουλειά που γίνεται στην προπόνηση και το βάθος. Δείξαμε ότι έχουμε μια διάρκεια και θέλουμε να το πάμε όσο μπορούμε πιο μακριά. Οπότε να τελειώσουμε όσο πιο νωρίς γίνεται την πρώτη θέση. Το καταλαβαίνω. Καθώς είδαμε πέρσι κιόλας, Αντώνη, ότι ο Πανιόνιος άντεξε μέχρι το τέλος. Τον καταδίωκαν ο Ηρακλής και ο Δούκας. Και στο τέλος ο Φάρος βρέθηκε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και πήρε αυτός την αγωνιστική θέση για την δεύτερη θέση. Ναι, έτσι είναι και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό μετράνε και τα παιχνίδια τα μεταξύ μας διπλά. Αυτό έχουμε και εμείς για το Χολαργό έχουμε πει ότι αυτό το μάτς είναι διαφορετικό. Γιατί σε περίπτωση που κερδίσουμε ας πούμε, το Χολαργό, στα play-off μπορούμε να πάμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Και ο Φάρος πέρυσι εκμεταλλεύτηκε παρόλο που ήταν πίσω την καλή κατάσταση που βρέθηκε το Μάιο. Και χαμογέλασε. Και γι' αυτό το λόγο δεν θέλω να παίξουμε και με τα play-off εμείς. Και αν μπορέσουμε να πάρουμε την πρώτη θέση,
που να μας καθαρίσει από την αρχή. Θυμάμαι αυτό μου έλεγαν πέρσι και ο Νίκος ο Μίχαλος και ο Μάριος ο Ματαλών με τον Πανιόνιο που είχαν κάνει το ίδιο ξεκίνημα με εσάς. Πάντως στοχεύεται στο να αναφέρετε το Περιστέρι εκεί που ανήκει, καθώς όλοι εμείς που είμαστε μεταξύ 30 και 40 έχουμε ζήσει το Περιστέρι με πολύ σπουδαίους και Έλληνες καθοσφαιριστές και φοβερά ονόματα όσον αφορά τους ξένους παίκτες. Να το επαναφέρετε αφού έπεσε, βρέθηκε πολύ χαμηλά στην Basket League από ό,τι βλέπω το σχεδιασμό σας τα τελευταία χρόνια. Σίγουρα, εντάξει, το Περιστέρι έχει περάσει από πολλά στάδια. Ευτυχώς ή δυστυχώς, εγώ τα έχω ζήσει σχεδόν όλα. Δηλαδή από την εξέδρα που ήμουν που έβλεπα το Περιστέρι να παίζει τελικό Ελλάδος ή μη τελικό Ελλάδος με τον Παναθηναϊκό. Το έτσι να παίζει Ευρώπη από την εξέδρα, σαν παίχτης έτσι να παίζουμε play-off, Final Four κυπέλου, Ευρώπη, έτσι πτώση μία, άνοδο, ξανά πτώση. Έχει περάσει από πολλά στάδια. Το θέμα είναι ότι πλέον στο Περιστέρι υπάρχει διοικητική σταθερότητα, που είναι και το α και το μέγα για μένα σε μια ομάδα. Σίγουρα. Υπάρχει πλάνο όραμα. Και σίγουρα ο κόσμος έχει αγκαλίσει αυτή την προσπάθεια και όταν έχεις ας πούμε, τον κόσμο δίπλα σου και μια διοίκηση πολύ συγκροτημένη και σοβαρή, πιστεύω όχι όλα τα έχει για να πρωταγωνιστήσεις. Όσον αφορά τον Ηρακλή εδώ που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, πώς έχεις δει το ξεκίνημά του που έχει πολύ καλό ρόστερο και αυτός έκανε κάποιες σύντες τώρα και χρειάζεται οπωσδήποτε θετικά αποτελέσματα σε συνεχόμενα παιχνίδια που έχει. Εντάξει, ο Ηρακλής τώρα έχει μια ομάδα που ξέρει που να αντιμετωπίζει τις καταστάσεις. Το ρόστερ του είναι πάρα πολύ καλό. Ο προπονητής, εντάξει, είναι ο Βαγγέλης Αλεξανδρίδης, τον ξέρουμε όλοι. Έχει εμπειρία να διαχειριστεί και το ρόστερ και την ομάδα και την κατάσταση. Θεωρώ ότι αυτό είναι η Α2. Είναι ένα πρωτάθλημα πολύ δύσκολο, πολύ ανταγωνιστικό. Θα γίνουν πολλές ήττες. Το θέμα είναι να βρεθούν στην κατάλληλη φυσική κατάσταση στα κρίσιμα μάτς. Δεν έχει χαθεί κάτι, όλες οι ομάδες θα κάνουν εγγέλες, καμιά ομάδα δεν πάει αίτητη, δεν έχει γίνει και ποτέ, οπότε το μόνο που έχει να κάνει Ηρακλής είναι να συνεχίσει να δουλεύει και να εκμεταλλευτεί την έδρα του. Καταλαβαίνω. Να φύγουμε λοιπόν τώρα από την Α2 και να πάμε στην Ευρωλίγκα που πέρα από καθοσφαιριστής ασχολείσαι ακόμα περισσότερο επειδή αγωνίζεται χρόνια σε αυτήν και ο αδερφός ο Βαγγέλης. Πώς την έχεις δει την Ευρωλίγκα και για τις ελληνικές ομάδες αλλά και γενικότερα και τις υπόλοιπες ομάδες που συμμετέχουν? Εντάξει, θεωρώ ότι η Ευρωλίγκα τα τελευταία δύο χρόνια που έχει αλλάξει το σύστημα διεξαγωγής έχει γίνει πιο ανταγωνιστική. Παρόλο που κάποιοι Αμερικάνοι έχουν φύγει για το NBA, θεωρώ ότι το επίπεδο είναι υψηλό γιατί βλέπουμε ομάδες οι οποίες, π.χ. Ζαλγκίρις, παίζουν φοβερό μπάσκετ, η Μπασκόνια, κάποιες ομάδες από τη μέση και κάτω που εμφανίζονται ξαφνικά και δείχνουν συνέπεια. Για τις ελληνικές ομάδες τώρα θεωρώ ότι και οι δύο πρέπει να κοιτάξουν να πρωταγωνιστήσουν, να πάνε στο Final Four. Είναι ευκαιρία γιατί και οι δύο είναι σε καλό επίπεδο και θεωρώ ότι είναι μέσα στις 5 πιο καλές ομάδες για να πετύχουν την πρώτη τετράδα. Από τις υπόλοιπες ομάδες ποιες ξεχωρίζεις? Από τις υπόλοιπες ομάδες της Ευρωλίγκα, εντάξει, σίγουρα ναι. Η Φενέρ θα μας δείξει πράγματα. Θεωρώ ότι δεν έχει φτάσει στο πίκο όπως και πέρσι, πόσο μάλλον τώρα που είναι και με καινούριους παίκτες. Πιστεύω ότι έχει να δείξει καλύτερο πώς από αυτό που έχει, μόλις γυρίσει και ο Ντίξον και κάποιοι τραυματίες. Η TSK θα είναι, θεωρώ, είναι φαβορή για το, πάλι για το Final Four. Και από εκεί πέρα το ερωτηματικό για μένα είναι η Real, η οποία αν ας πούμε δεν καταφέρει να μπει τετράδα, όποια μόνο την αντιμετωπίσει στα πλέον θα έχει πρόβλημα, γιατί είναι πραγματικά μεγάλη ομάδα και έχει και καλούς παίκτες. Η Real που τη χτύπησαν πάρα πολύ τραυματισμοί μακροχρόνια και σημαντικών παικτών κιόλας, Αντώνη. Ναι, σίγουρα. Αυτό που έχει πάθει η Real φέτος είναι κάτι ενώγω της Μπαρσελόνα της περσινής. Οπότε αυτό δεν είναι εύκολο αντιμετωπίσιμο. Το έχει πάθει και παλιότερο Ολυμπιακός, αντιμετώπισε. Θα δείξει η Real τώρα πώς θα διαχειριστεί την αποσία του Γιούλ ή του Ράντολφ. Και εντάξει, είναι μεγάλη ομάδα, ξέρω να χειρίζονται οι καταστάσεις ανάλογες. Έχει το χέρι τους είναι. Πάμε στα ελληνικά δεδομένα που μέχρι στιγμής έχουν ξεχωρίσει κάποιες ομάδες που δεν είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο τις προηγούμενες χρονιές. Το Λαύριο και ο Προμηθέας που μόλις τώρα έκανε τη δεύτερη του ήττα. Η πρώτη ήταν σαν να μην υπάρχει, καθώς ήταν από τον Παναθηναϊκό στο Νίκος Γκάλης. Γενικότερα το πρωτάθλημα να μου σχολιάσεις. Θεωρώ ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι οι ομάδες που έχουν ειδική σταθερότητα είναι και στο παρκέ μέσα. Δηλαδή είναι καλό να περαδοδοτούνται αυτές οι ομάδες οι οποίες έχουν σοβαρή διοίκηση, έχουν πλάνο, δεν αλλάζουν 15 παίκτες το χρόνο, έχουν ένα σταθερό κορμό. Είναι πολύ σημαντικό για μένα
να το βρίσκουν και μπροστά τους μέσα στο γήπεδο. Θεωρώ ότι το αποτέλεσμα είναι πάλι δύο ταχυτήτων. Ευτυχώς είχα διακινητήρα για τα καλά, δείχνει ότι είναι η στιγμή να διεκδικήσει την αναλογή για την τριάδα. Από εκεί και πέρα η εκπλήξης είναι ο Προμηθέας με το Λαύριο. Και θεωρώ ότι θα ανέβει και ο ΠΑΟΚ στην πορεία, ότι δεν έχει δείξει αυτό που μπορεί ο ΠΑΟΚ και ότι η συμπορία θα ανακάμψει. Στις πιο κάτω θέσεις, όσον αφορά την παραμονή, ο Πανιώνιος που άργησε να δημιουργηθεί έχει μείνει πιο πίσω. Αντίθετα, εκείνη δεν ξεκίνησε καλά, έκανε κάποιες αλλαγές και πέτυχε δύο διπλά. Σίγουρα η Αλφα έχει δείξει ότι από αγωνιστή σε αγωνιστή αλλάζουν ομάδες, δηλαδή με την προσθήκη ενός ξένου ποιοτικού καλού, μπορεί να αλλάξει και η κάθε ομάδα τη μοίρα της. Ο Πανιώνιος έχει εμφανιστεί βελτιωμένος, έκανε και ένα μάτς με την Κίμη στο τέλος. Ουσιαστικά έχει μείνει λίγο πίσω, αλλά όπως προείπαμε, όπως έκανε εκεί με τον Μακφάντεν, θα μπορεί ανάλογα να κάνει Πανιώνιος και να φανεί διαφορετική εικόνα στην πορεία με προσθήκη έναντι ξένων. Δεν ξέρω αν έχουν σκοπό να κάνουν και τι, αλλά θεωρώ ότι η Α1 δεν είναι να κάνεις υπολογισμούς, γιατί αυτό είναι πολύ ρευστά. Για τον ΠΑΟΚ μου μίλησες, που όντως έχει ανέβει τον τελευταίο καιρό, και θέλω και δύο-τρία λόγια για τον Άρη που έχει τα δικά του προβλήματα όσον αφορά τα οικονομικά, αλλά αγωνιστικά πώς τον έχεις δει μέχρι στιγμής. Εντάξει, ο Άρης σίγουρα έχει περάσει πολύ δύσκολα. Θεωρώ εντάξει ότι ο Παναγιώτης Γιαννάκης ήταν ιδανικός άνθρωπος για να κρατήσει την κατάσταση. Το άγγιζε αυτή η ευκαιρία, άγγισε κιόλας. Και θεωρώ ότι η ομάδα έχει το δύσκολο κομμάτι της Ευρώπης που τους έχει κουράσει αρκετά τους παίχτες. Δηλαδή είναι διαφορετικό να ετοιμάσεις για ένα ματς όλη τη εβδομάδα και διαφορετικό να είσαι από αγώνα σε αγώνα. Από εκεί πέρα όμως έχει βγάλει μια διαφορετική αμυντική. Δηλαδή ο Παναγιώτης Γιαννάκης έχει δώσει βάρος στην άμυνα. Φαίνεται και αυτό. Στηρίζεται και αρκετά σε Έλληνες. Οπότε εντάξει, εγώ θεωρητικά προσωπικά με συμπάθεια βλέπω πολύ την προσπάθεια του Άρη, παρόλο που έχει θέματα, ότι παλεύει άσχετα τώρα αν ένα-δύο ματς μπορεί να φανεί μια συντριβή, αλλά αυτό θα σας είπα, είναι με δύο ματς την εβδομάδα δεν είναι απλό. Και με ένα μικρό ρόστερ. Εδώ βλέπουμε ας πούμε τις μεγάλες ομάδες που παίζουν Ευρωλίγκα και μετά Ελλάδα και είναι άλλο πρόσωπο. Πόσο μάλλον μια ομάδα που έχει ένα ρόστερ 8-9 παιχτών. Σίγουρα. Πάντως είδαμε και με την εθνική ομάδα ότι παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πλέον 6 Αμερικάνοι, ότι συνεχίζουν κάποιοι Έλληνες παίκτες να διατηρούν καλό το επίπεδο, αν και η γνώμη μου είναι ότι μπορούσε να υπάρχει ακόμα καλύτερη παραγωγή σε σχέση με τα παλαιότερα χρόνια, από το 90 και μετά, που υπήρχε μεγαλύτερη, που οι Έλληνες ήταν πιο πρωταγωνιστές στις ομάδες τους. Αυτό που λες ισχύει, εντάξει, υπάρχουν εξαιρέσεις βέβαια σε ομάδες, όπως ας πούμε ο Προμηθέας, ο Νίκος Αγγίκας, ας πούμε, κάνει εξαιρετική δουλειά. Σίγουρα. Για μένα δηλαδή είναι πολύ θετική έκπληξη. Βέβαια τα παιδιά θα πρέπει να ήταν περισσότερα για μένα, παρά να τους λέμε στα γραφεία του ενός Αγίου να τους μετράμε. Εντάξει, θεωρώ ότι οι ομάδες τώρα έχουν δώσει προτεραιότητα στους ξένους. Καλώς θα πω, είναι γεγονός, αυτό συμβαίνει. Και επειδή αυτό σιγά σιγά να αλλάξει και οι ομάδες που στηρίζονται σε Έλληνες, να το πούνε και στο παρκέ αυτό σαν θετικό, να τους βγει κάποτε για να στρέψουν όλες τις προσωπικές τους προς τον Έλληνα παίχτη, παρά να ασχολούνται μόνο πώς θα αλλάξουν ξένους. Γιατί, Αντώνη, το έχουμε δει αυτό το παράδειγμα στο παρελθόν. Υπάρχουν πολλοί παίκτες να αναφέρω, αλλά ένα που το ξέρεις πολύ καλά είναι ο αδερφός σου που έπαιξε πολύ καλά στο Περιστέρι. Κατευθείαν πήγε στον Ολυμπιακό, προσαρμόστηκε και έχει σημαντικότατο ρόλο. Δηλαδή, αυτό εννοώ. Ναι, ισχύει, αυτό είναι σημαντικό. Να αποφεύγουν από καλά προγράμματα προπονητικά, να είναι έτοιμοι για το μεγαλύτερο βήμα. Βέβαια, εγώ δεν συμφωνώ και με το άλλο που φέρνουν τους πολύ μικρούς σε όλες τις ομάδες οι μεγάλες και δεν παίζουν. Για μένα πρέπει αυτά τα παιδιά να παίζουν μέχρι να φτάσουν μια ηλικία 20-21 να είναι έτοιμα να παίξουν στην αντρική ομάδα. Για μένα το να παίζει την παίκτη χάνει χρόνο και έδαφος. Καταλαβαίνω. Αντώνη, η συζήτηση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα μαζί σου. Να σου ευχηθώ μακριά από τραυματισμούς και καλή συνέχεια με την ομάδα του Περιστερίου. Καλό βράδυ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και εσάς. Καλό βράδυ.